Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή εβδομάδα και στις τηλεθεάτρες, στους τηλεθεατές. Βέβαια, τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή καθυστέρηση για αυτό το θέμα. Ναι. Για να δούμε το θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Κύριε Τσιρόνη, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε επιθέσεις από στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους ασκούν κριτική. Παρακολουθήσαμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο, λέει πράγματα και θάματα. Ότι κάνετε παρέα με τους Κουφοντίνες, ότι είσαστε με τους Ζουβίκονες και είσαστε εσείς που κουνάτε το δάχτυλο στους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τι θα κάνουν με την ονομασία και τους κάνετε υποδείξεις τόσο στον πρόεδρο όσο και στον κύριο Δημήτρη Καμένο και στα άλλα στελέχη. Υπάρχει μια απάντηση σε όλο αυτό? Ναι, η απάντηση είναι ότι επιτέλους πρέπει και στην Ελλάδα να συνηθίσουμε ότι η δημοκρατία είναι πλουραλιστικό καθεστώς. Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι δεν νιώθουμε καθόλου άσχημα όταν βλέπουμε μια πολυφωνία η οποία εκφράζεται βέβαια με ένα πολιτικό πολιτισμό. Ναι, βέβαια, μέσα στα κομματικά τίποτα όργανα, περισσότερο, κύριε τίποτα Υπουργέ. Λιγότερο. Εδώ μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα, το Ακριβώς. οποίο απασχολεί πάρα πολύ, διχάζει σε ορισμένες περιπτώσεις και η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι «Μα πώς θα πάτε να διαπραγματευτείτε όταν στο εσωτερικό σας δεν έχετε συμφωνία». Όταν ένας από τους βασικούς υπουργούς, που μάλιστα θα έχει ρόλο και στο συγκεκριμένο θέμα, ως εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, δεν συμφωνεί. Και μάλιστα υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση δημόσια πια που έχει ξεφύγει από όρια τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Και να θυμίσω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατάσταση, και αυτό δεν πάει το ξεχνάμε ποτέ, ότι επειδή ο κύριος Σαμαράς προσυπέγραψε το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας το Δεκέμβριο του 1991, έχουμε στα βόρεια σύνορά μας ένα κράτος που ονομάζεται Μακεδονία σκέτο σήμερα. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, και το λέω σε όλους τους πολίτες, γιατί νομίζω ότι οι πολίτες, όταν λένε μη λύση, ότι δεν μου αρέσει το σύνδετο ονομασία, προσδοκούν ίσως κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που δεν ξέρουν οι πολίτες οι περισσότεροι σήμερα, είναι διπλωματικά, και το παραδέχονται όλα τα σοβαρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η μη λύση σημαίνει Μακεδονία σκέτο. Mm-hmm. Σημαίνει η σημερινή κατάσταση, ο σημερινός στάτους δεν έχει καμία σχέση με τα συναισθήματα που έχουμε όλοι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν έχει καμία σχέση με το τι ήταν το μοναστήρι, το πυρήν, τα Σκόπια πριν από 1.000-2.000 χρόνια. Όπως δεν έχει καμία σημασία αυτή για το διπλωματικό παιχνίδι, αν την Αλεξάνδρεια την ίδρυσε ο Μεγαλέξανδρος, αν στη Μύλη του ζούσε ο Θαλής ο Μιλήσιος ή αν στην Καπαδοκία ζούσε ο Μέγας Βασίλειος. Ναι, το όνομα που είναι ένα θέμα. Μέγας Βασίλειος, μετά είναι η ιστορία, είναι η ψυχή μας. Είναι το Ακριβώς. Σύνταγμα. Ναι. Όσο λοιπόν ελάχιστη διπλωματική σημασία έχει, ποιοι κατοικούν σήμερα στην Τσεχία, ποιοι κατοικούσαν στη Βραζιλία, που το 90% κάτω της Βραζιλίας, ξέρετε, πήγανε μετά το 1600. Όχι μετά το 600 που πήγαν οι Σλάβοι, που ήρθαν οι Σλάβοι στη Βαλκανική. Γιατί να λέμε αυτή τη στιγμή ότι η Μακεδονία η ελληνική, το κομμάτι που απελευθερώσαμε στο Βαλκανικό πόλεμο, και θυμίζω συνέχεια τη συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913, στη συνθήκη του Βουκουρεστή το 51% της Μακεδονίας ελευθερώθηκε από τα ελληνικά στρατεύματα και έγινε ελληνικό. Έγινε. Δεν έγινε επειδή κάποιος άκαπνος τα μετόπισθεν φώναζε ότι αυτό ανήκει στο Μεγαλέξανδρο. Έγινε γιατί πολέμησε ο στρατός μας. Έγινε επειδή είναι οι συνθήκες οι καινούργιες. Και στην ίδια συνθήκη όμως υπάρχει μια Μακεδονία που ανήκει στη Σερβία, η τωρινή Φύρων, και μια άλλη Μακεδονία, Μακεδονία του Πυρήν, που λέγονταν ανέκαθεν Μακεδονία του Πυρήν, που ανήκει στη Βουλγαρία. Που είναι περίπου το 10%. Αυτό που λέτε μπορεί να το καταλάβει. Αν λοιπόν δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν όμως μέσα στην ίδια κυβέρνηση υπάρχουν αυτές οι φωνές, όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει διαφορετικό πράγμα, πώς θα το καταλάβει ο κόσμος? Δεν νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα της ευθύνης στη Βουλή, που εγώ έχω πει ότι η προσωπική θέση δική μου και των οικολόγων πράσινων είναι ότι σε τέτοια θέματα δεν χωράνε ψηφαλάκια, σε τέτοια θέματα ο κάθε βουλευτής ψηφίζει για τα παιδιά του και για τα αγκόνια του. Και όχι για τους ψήφους της επόμενης διετίας. Δηλαδή και αυτό να το καταλάβουμε όλοι. Εγώ προσωπικά λοιπόν ψηφίσω για τους νεκρούς μου και για τα εγγόνια μου. Και δεν θα ψηφίσω και δεν θα αφήσω, γιατί ξαναλέω, ότι αυτοί μου έχουν διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ανάμεσα στο Μακεδονία σκέτο που επέβαλε η ενδοτικότητα της Ελλάδας το 1947 με τον Τζαλδάρη τότε, που με διαταγή της Αμερικανικής πρεσβείας δεν αντιδράσαμε στον Τίτο, γιατί τότε βέβαια βομβάρδιζαν οι Αμερικάνοι το γράμμα και το βίτσιο, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση ό,τι της είπε η Αμερική έκανε, πρώτη τεράστια ήττα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, και η δεύτερη τεράστια ήττα όταν υπογράψαμε υπογραφή Σαμαρά, και όχι αυτό που λέει σήμερα χθες ο Νίκος ο Παπάς, γιατί αυτό έγινε μετά.
Το σημαντικό είναι τι υπογράψαμε στο διαμολυσμό της Ιουγκοσλαβίας. Υπογράψαμε ύπαρξη κράτους. Δεν ασκήσαμε τότε το βέτο. Βέβαια. Υπογράψαμε κράτος στα βόρεια σύνορά μας με το όνομα Δημοκρατίας Μακεδονίας. Μακεδονία σκέτο δηλαδή, το πούμε ξερά. Και τώρα ερχόμαστε εκ των υστέρων να φέρουμε μια λύση η οποία μην ξεχνάμε. Άρα, με το διεθνές δίκαιο πρέπει να συμφωνήσουν οι απέναντι. Ωραία, τον τελευταίο λόγο τον χαρίσαμε στους απέναντι. Αυτό είναι έτσι, Ρόνη, το ένα κομμάτι. Αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα για ψηφαλάκια το κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όχι, δεν είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Από την αρχή είχαν αυτή τη θέση. Όταν μπήκαν στην κυβέρνηση ήταν αυτή η θέση τους. Ναι. Αλλά και ψηφαλάκια του κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, γιατί κύριε, εμείς είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία στο Βουκουρέστι, το δεύτερο Βουκουρέστι, πήγε με σύνθετη. Ωραία, η ίδια κυρία Μπακογιάννη διαφήμιζε το Νέα Μακεδονία. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα ξαφνικά να μας λένε ότι. Και τι λένε, να λέγαν κάτι τέλος πάντων όπως λέει ο Καμένος. Εγώ θα το σεβόμουν. Δεν λένε τίποτα και λένε δεν ήρθε. Άρα μπορεί να μην είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν δεν συμφωνεί, μπορεί να μην είναι για ψηφοφόρο. Δεν θεωρώ ότι θα αποφύξει την κυβέρνηση. Ναι, με ποιο τρόπο, δηλαδή, μπορεί να επιλέξει να αποχωρήσει, ας πούμε. Αλλά θα μπορεί. Δεν υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Το έχω πει πολλές φορές. Για να πέσει μια κυβέρνηση. Χρειάζεται κάποιος να καταθέτει πρόταση μορφής. Αυτά δεν θα γίνουν. Ωραία. Δεν αν κανένας. Έρθει αυτή η λύση σύνθετης ονομασίας. Δεν είναι δηλαδή τι δηλώνω στα κανάλια ή τι θέλω. Στο κάτω-κάτω το να θέλουν κάτι και να το πιέζουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση καθόλου με τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στα συλλατεία. Μπορεί να θέλουν οι άνθρωποι κάτι καλύτερο. Αυτό το θέμα δεν είναι τι θέλουμε όμως. Το θέμα είναι τι θα φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή τι θέλουν και οι απέναντι. Αυτό που θα φτάσει λοιπόν στη Βουλή. Εάν είναι σύνθετη ονομασία. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι πολίτες. Έχουμε δώσει όρκο απέναντι στον ελληνικό λαό και ο καθένας θα ψήφισε κατά συνείδηση. Ωραία, κατά συνείδηση. Λοιπόν, αφού αν ψηφιστεί και έρθει αυτή η σύνθετη ονομασία, έχει θέση ο κ. Καμένος. Όταν λέω σύνθετη, εγώ πάντα τονίζω το πακέτο σεβασμού. Τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Μάλιστα. Ότι το κομμάτι που λέγεται Μακεδονία σήμερα στην Ελλάδα, αυτό το 51% της παλιάς ιστορικής Μακεδονίας, είναι αδιαπραγμάτευτα ελληνικό. Το κέρδισαν οι Έλληνες με τον τρόπο που το κερδίσαμε, το απελευθερώσαμε. Το Νέα Μακεδονία σας καλύπτει, το Νέα Μακεδονία. Ξαναλέω, για μένα καμία ονομασία δεν έχει νόημα αν δεν γίνει σεβαστή στη θήκη του Βουκουρεστίου. Από εκεί και πέρα, με τη θήκη του Βουκουρεστίου, όπως λέγουμε Μακεδονία του Πυρήν, κάποιες ονομασίες άκουσα και άλλες πολλές, δεν έχει σημασία το όνομα αυτή τη στιγμή. Τόσο αρκεί να διασφαλίζει, να απεικονίζει το όνομα. Τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Ωραία, έρχεται αυτή η πρόταση. Μετά έχει θέση ο κ. Καμένος. Αν πει, εγώ δεν συμφωνώ. Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να παραμείνει στη θέση του κ. Καμένος, εάν έρθει αυτή η σύνθετη ονομασία. Ενώ ο ίδιος διαφωνεί και θα το πει. Αυτό, δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Αυτό νομίζω είναι ευθύνη του κ. Καμένου το δηλώσει τότε. Εάν δηλαδή αυτό το πράγμα θα το θεωρήσει τόσο έξω από τη συνείδησή του. Που να μην μπορεί να συμπάρξει, αλλά δεν το πιστεύω. Ναι, δεν πιστεύω αν δεν ψηφίσει, αλλά δεν ρίχνει την κυβέρνηση, μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γιατί να μπορεί να παραμείνει εφόσον δεν διαταράξει τις κυβέρνησεις. Αφού δεν πιστεύει την πολιτική. Δεν θα πρέπει να υπογράψει τον ΝΑΤΟ μετά την ένταξη. Το πρώτο ή το τελευταίο που αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένο να ψηφίσει μια κυβέρνηση με βάση την πραγματικότητα. Σας λογίζαμε τα ρολόγια πίσω. Το 1991 που υπογράψαμε το διαμελισμό. Ενεργητικά θα πάρετε μια απόφαση, ωστόσο. Το ότι παγιώθηκε μια κατάσταση είναι άλλο θέμα. Έχετε να αντιμετωπίσετε, συγκεκριμένα δεδομένα, εννοούμε. Είναι στον ΟΗΕ το κράτος. Βέβαια. Είναι ανεξάρτητο κράτος στο ΟΗΕ. Ο κύριος Καμένος έχει θέση άρα στην κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι μια παγιωμένη κατάσταση de facto, είναι de jure. Έχει θέση στην κυβέρνηση αυτή, αν δεν συμφωνήσει με την κεντρική απόφαση και θέση κυβέρνησης. Ποιος έχει θέση κυβέρνηση, για τη δική μου την ταπεινή άποψη, είναι καθαρά ευθύνη του Πρωθυπουργού μας. Αύριο ο Πρωθυπουργός μου θα πει ότι ο Τσιρόνης δεν έκθεσε την κυβέρνηση όπως ο προπονητής της Μπαρτσελόνα μπορεί να πει ότι ο Μέση δεν παίζει σε αυτό το μάτς. Είμαστε όλοι στην κρίση του Πρωθυπουργού μας. Σαφώς ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δικαιώμαι εγώ να κρίνω ποιος έχει θέσει την κυβέρνηση και ποιος δεν έχει. Ανά πάσα στιγμή. Αν ήσασταν αντιπολίτευση λοιπόν και βλέπατε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει σε μια κυβέρνηση απέναντί σας, θα είχε θέση στην κυβέρνηση αυτή ένας υπουργός που θα είχε διαφωνία, δεν θα ήταν σημείο κριτικής για εσάς? Κριτική σας είναι πολλά σημεία κριτικής. Το θέμα είναι να λυθεί το θέμα. Μάλιστα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε άλλες ευκαιρίες. Να θυμίζω ότι ακόμα και το παραμύθι που λένε ότι όσο η χώρα δεν υποχωρήσει το θέμα του ονόματος και το θέμα των αλυτρωτικών. Δεν μπαίνουν στους διεθνείς οργανισμούς, δεν ισχύει. Στη διάμεση συμφωνία που έχουν υπογράψει οι προκάτοχοί μας, μπαίνουν με το όνομα FIROM σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και δεν έχουμε και δικαίωμα να τους παρακολουθήσουμε. Γιατί αν το κάνουμε,
Την επόμενη μέρα καταραίει η λέξη Φύρο, που έχει μέσα Μακεδονία και αυτή το ξέρετε. Μόνο το... Και πηγαίνει με το συνταγματικό όνομα. Και να το κλείσουμε αυτό, κύριε Τσιρόνη. Να τα λέμε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Η κριτική που σας ασκεί, μάλλον όχι σε εσάς, στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, πιστεύετε ότι έχει υπερβεί τα όρια? Γιατί πια βλέπουμε ξεκατίνιασμα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα? Ξαναλέω, εμένα δεν με ικανοποιούν ποτέ οι αντεγκλήσεις οι οποίες ξεπερνάνε κάποια όρια. Αλλά δεν θεωρώ ότι σε μια δημοκρατία σε οποία υπάρχει πλουραλισμός δεν επιτρέπονται οι λεκτικές αντιθέσεις. Και να θυμίσω πάρα πολύ απλά και θα το λέω συνέχεια. Όταν κατέρευε το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής, αυτοί που ψήφισαν τον νόμο Πόλσον τότε για διάσωση των Αμερικάνων τραπεζών από το Αμερικανικό κράτος ήταν οι Δημοκρατικοί, και οι Ρεπουμπλικάνοι που ήταν η πλειοψηφία της κυβέρνησης το ψηφίσανε. Εδώ μιλάμε για ένα εθνικό νόμο τότε. Δηλαδή κατέρευε το Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Να. Και παρόλα αυτά είδατε ότι τον πήρε τον νόμο Πόλσον πίσω, γιατί δεν πέρασε, και δεν πέρασε επειδή τον ψήφισε όλη η αντιπολίτευση και δεν τον ψήφισε η συμπολίτευση. Και παρόλα αυτά ήρθε ξανά ο νόμος πίσω, βελτιωμένος, και με πιέσεις απίστευτες σε κάποιους Ρεπουμπλικάνους πέρασε οριακά. Πέρασε με τη στήριξη όμως των Δημοκρατικών και όχι της κυβέρνησης. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, να συνηθίσουμε και στην Ελλάδα ότι οι βουλευτές έχουμε λόγο. Εγώ καλώ όλους τους Έλληνες βουλευτές. Αλλά πάντα υπάρχουν όρια. Ο καθένας με παρησία και με θάρρος και με σεβασμό. Εγώ χαίρομαι και ο Καμένος βγαίνει ξεκάθαρα και λέει τη θέση του. Και θα ήθελε όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων να πάψουν να κρύβονται πίσω από τον κύριο Καμένο και να βγουν να πούν ότι θα ψηφίσουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Αυτή είναι η ευθύνη στον ελληνικό λαό. Λοιπόν. Εγώ λέω στον ελληνικό λαό ότι θα ψηφίσω. Το λέω ότι θέλω μια λύση, όπως λένε οι οικολόγοι πράσινοι, που να σέβεται τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και να την κατοχυρώνει, να μην έχουμε τον αλυτρωτισμό από τα βόρεια σύνορά μας. Αυτό δηλαδή που φάγαμε, αυτή την ήττα που φάγαμε το 1991, να την επανορθώσουμε. Γιατί λέω ότι αυτή τη στιγμή όποιος κατέβει στο συλλητήριο να ξέρει ότι η μη λύση σημαίνει de jure, έχουμε στα βόρεια σύνορά μας Μακεδονία σκέτο. Μας. Αυτό που το καταλάβουμε. Άρα όλοι. Να μην κατέβει ο κόσμος στα συλλαλητήρια. Ορίστε. Να μην κατέβει ο κόσμος στα συλλαλητήρια. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πάρα πολλά συλλαλητήρια στη ζωή μου. Θα ήμουν ο τελευταίος σε αυτό το τραπέζι. Μάλιστα. Να πω σε κόσμο που πάει στα συλλαλητήρια. Να πάει γνωρίζοντας. Να πάει γνωρίζοντας την ιστορία. Ωραία. Γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εκδοχές. Το Μακεδονία σκέτο που είναι η μη λύση, το οποίο ισχύει σήμερα. Και τη λύση κάτι καλύτερο. Και κάτι που να κατοχυρώνει. Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε και στα ζητήματα της αρμοδιότητός σας και για ένα θέμα που πραγματικά μας έχει κάνει πολύ θετικό ενδιαφέρον, μας έχει προκαλέσει πολύ θετική εντύπωση, είναι αυτό το νέο πλαίσιο προστασίας για τα αδέσποτα αλλά και για τα οικόσιτα ζώα. Να μας πείτε λίγο τις σημαντικότερες αλλαγές και τι προστατεύεται πια. Καταρχάς, έπρεπε να γίνει σαφές, το παραδέχονται όλοι, το καλοκαίρι που κάναμε την πρώτη συνάντηση, γιατί μια εξάμηνη προδιαβούλευση. Η διαβούλευση θα ξεκινήσει τώρα και θα κρατήσει και άλλο καιρό, γιατί εμείς θέλουμε να συζητάμε με όλο τον κόσμο. Όταν ήρθαν όλοι οι φορείς, όλοι ανεξαιρέτως, και κάναμε την πρώτη συνάντηση του καλού και βάλαμε τις κατευθύνσεις, μιλάμε επαγγελματικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, ζωοφιλικές οργανώσεις, όλοι οι πάντες ήταν εκεί. Συμφωνήσαμε ότι ο νόμος ο σημερινός είναι σε πάρα πολλά σημεία μη εφαρμόσιμος. Να τονίσω ότι ο σημερινός νόμος είναι σε καλή κατεύθυνση. Προστατεύει σε μεγάλη βαθμό. Έχει αυστηροποιηθεί. Έχει αυστηροποιηθεί, είναι πάρα πολύ σωστός. Αντιμετωπίζει και είναι πρωτοποριακός στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αντιμετωπίζει τους μικρούς μας φίλους, τους μικρούς μας συντρόφους ως συναισθανόμενα όντα. Χαιρόμαστε, και όχι στεγνά ως πράγμα. Είναι, γιατί, είναι, εντάξει, ήταν, κατά το αστικό δίκαιο... ήταν η ιδιότητα που είχαν, το πώς χαρακτηρίζονται τα ζώα. Βέβαια. Αυτό είναι το κρίσιμο. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα των δεσποζόμενων. Δηλαδή. Ξέρετε, τα αδέσποτα από δεύτερη-τρίτη γενιά πάντα είναι προϊόν των δεσποζόμενων. Έτσι. Είναι αμέλεια ιδιοκτήτη. Εμείς θέλουμε όλο το κάθε ζώο να είναι τσιπαρισμένο, ο κάθε να ξέρουμε από την ώρα που γεννιέται ένα ζωάκι σε ποιον ανήκει. Οι υιοθεσίες, εάν κάποιος αλλάξει, γιατί δεν μπορώ πλέον να το έχω, γιατί πέθανε ο πατέρας μου που είχε ένα ζώο και πρέπει κάπου να φιλοξενηθεί, θα γίνονται όλες με την εποπτεία της πολιτείας. Και από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί ο καθένας ανεύθυνα να αφήνει ζώα στον δρόμο. Να θα υπάρχουν ποινές. Φυσικά. Τι ποινές θα υπάρχουν σε αυτό? Οι ποινές, κοιτάξτε, τα νούμερα που αυτή τη στιγμή ακούγονται θα μπουν όλα στη διαβούλευση. Ναι. Θα τα δείτε όλα σε διαφάνεια. Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπάρχουν κάποιες πολύ βαριές ποινές, αλλά οι οποίες δεν εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, η κακοποίηση ζώου σήμερα, αν θυμάμαι καλά, είναι 30.000 ευρώ. Το 30.000 ευρώ σχεδόν κανένας αστυνομικός δεν το επιβάλλει. Γιατί είναι ένα νούμερο το οποίο καταλαβαίνετε. Εάν το κάνει, αν κάποιος κακοποιήσει δύο ζώα, είναι 60.000 ευρώ, σημαίνει δεν έχει να τα δώσει. Άρα το θέμα είναι να έχουμε πρόστιμα τα οποία να είναι γρήγορα
Να μην υπάρχει χρόνο, εισπράξιμα. Για να πονάει η τσέπη του, γιατί έτσι. Αν δεν πονάει η ψυχή του, τουλάχιστον πονάει η τσέπη. Αυτό όμω θα φανεί, τα νούμερα τα ακριβή mm-hmm. θα φανούν μέσα στην διαβούλευση. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στην πρώτη διαβούλευση. Ωραία, να δούμε λίγο. Πώς θα γίνεται το έλεγχος, γιατί είπαμε και συμφωνούμε όλοι, τα δέσποτα πρώτα ήταν στο σπίτι, ακριβώς, κάποιος ο οποίος το βαρέθηκε και το άφησε στον δρόμο. Πώς θα γίνεται το έλεγχος ότι το τσιπάκι έχει μπει σε όλα τα ζωάκια που υπάρχουν σε σπίτια? Εκείνο που έλειπε από τους δήμους, το σημαντικό, ήταν οι πόροι. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο θα υπάρχουν επαρκείς πόροι για τους δήμους, πόροι που θα βρεθούν από έμεσους τρόπους, από ένα πολύ πολύ μικρό 5 λεπτά σε κάθε είδος που αγοράζουμε εμείς, γιατί εγώ έχω δύο ζωάκια σπίτι mm-hmm. μου, έχω ένα γάτο και μια σκυλίτσα. Άρα λοιπόν αγοράζω πάρα πολύ συχνά προϊόντα από καταστήματα ζωοτροφών. Λοιπόν, εάν βάλουμε ένα πάρα πολύ μικρό τέλος σε κάθε είδος που πουλιέται, αν βάλουμε ένα σημαντικότερο τέλος στα εισαγόμενα μη στηρωμένα ζώα, να ενθαρρύνουμε δηλαδή τον ζωόφυλο, τον κάθε τσιρόνι, ο οποίος θα προτιμήσει να πάει σε μια εκτροφή αδέσποτων, να πάρει ένα ωραίο σκυλάκι που αυτή δεν ψάχνει σύντροφο, και να μην εισάγει σόν και καλά ένα ζώο από το εξωτερικό. Ωραία. Εάν αυστηροποιήσουμε επίσης το πώς έρχεται ένα ζώο από το εξωτερικό, δηλαδή να έχει πλήρη καταγραφή που γεννήθηκε, ότι είχε ευζωία εκεί που γεννήθηκε, δεν δέχομαι να πουλιάται στην Ελλάδα ένα σκυλάκι το οποίο μεγάλωσε με άθλιες συνθήκες σε μια ξένη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης και έρχεται στην Ελλάδα χωρίς κανένα πιστοποιητικό και χωρίς καμία εγγύηση. Κανένα τέτοιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Για άρα τα λοιπόν τσιπάκια, ξεκινάμε όμως από τη ρίζα. Σωστά. Από τα τσιπάκια είναι κρίσιμο θέμα. Πώς εσείς μπορείτε να ελέγξετε και να επιβάλλετε να τοποθετούνται τσιπάκια σε όλα τα ζώα? Εγώ, για παράδειγμα, όταν πήγα να πάρω το δικό μου σκυλάκι πριν από πολλά χρόνια, το πήρα από ένα κατάστημα. Δυστυχώς τότε στο κατάστημα είχε τσιπάκι, καταχωρήθηκε έτοιμο τσιπάκι. Καταχωρήθηκα ως ιδιοκτήτρια λοιπόν. Αλλά μετά δεν ξέρω πού πάει αυτό. Καταχωρήθηκα. Ο κτηνίατρος το ήξερε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει σε καμιά βάση δεδομένων. Τώρα η βάση δεδομένων, στο οποίο θα είναι, το λύσαμε αυτό το θέμα και με τους κτηνίατρους, θα είναι και οι κτηνίατροι μέσα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά θα είναι βάση δημόσια, η οποία θα είναι στο Δήμο και θα παρακολουθείτε. Γιατί να σας πω το εξής, πολλές φορές βρίσκουμε ένα ζωάκι στο δρόμο. Εμένα μου έχει συμβεί, έχω σταματήσει να το πάρω, να το βοηθήσω. Το έχω πάει κάπου. Έχουν βρει το τσιπάκι του, έχουν βρει αριθμό, δεν έχουν βρει ιδιοκτήτη όμως. Όχι, δεν μπορεί αυτό να γίνεται πλέον. Γιατί θα υπάρχει πλέον. Στο τσιπάρισμα θα υπάρχει ο ιδιοκτήτης. Επομένως, από τα σημαντικά που σταχυολογώ είναι ότι θα μπει ένα τέλος στις στροφές και σε διάφορα άλλα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τα ζώα. Αυτό το τέλος θα δοθεί στους δήμους ώστε να έχουν ένα ελεκτικό μηχανισμό και θα ελέγχει. Υπάρχει ένα ταμείο ζωοφιλίας. Ξέρετε, πολλές φορές οι δήμοι δεν λειτουργούν σωστά όμως. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Γιατί μέχρι τώρα βέβαια το πρώτο δήμο ήταν ότι δεν μπορούσαν. Οι δήμοι λοιπόν αυτή τη στιγμή θα μπορούν, και αυτοί που δεν θέλουν και δεν τηρούν τον νόμο θα έχουν τις επιπτώσεις. Ωραία. Το Ταμείο Ζωοφιλίας ποιος θα το διαχειρίζεται? Οι Δήμοι. Και από εκεί Ταμείο θα πρέπει. Δήμο θα ανταποδοτικό και διαφανές. Μέσω της δημοτικής αστυνομίας θα γίνεται το έλεγχος. Ας πούμε, είμαι εγώ έξω με το σκυλάκι μου. Πώς θα με ελέγξει κάποιος ότι έχω το τσιπάκι? Μόνο η δημοτική αστυνομία. Είναι η Ελλάς πρώτα και κύρια. Α, θα είναι και η αστυνομία σε αυτό? Βεβαίως. Δηλαδή και η αστυνομία θα μπορεί να ελέγξει. Είναι η Ελλάς. Είναι το λιμενικό, το οποίο για κάθε περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί. Στην παραλία είναι το λιμενικό. Στο λιμάνι του, όταν ταξιδεύει κάποιος και πάει να μπει στο καράβι, είναι το λιμενικό. Δεν θα μπαίνει ζωάκι σε καράβι. Οπότε αν δεν έχει το διαβατήριό του. Άρα μπορούν αυτές οι αρχές να ελέγξουν εάν υπάρχει το διαβατήριο που λέτε. Το διαβατήριο θα έχει πάνω τις σφραγίδες του κτηνίατρου, και αν να τσιπάρει το ζώο με σφραγίδα κτηνίατρου, θα έχει κτηνίατρο. Αυτά είναι τα δεσποζόμενα. Τώρα για τα αδέσποτα, οι Δήμοι, επειδή γνωρίζω και εγώ, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις αναπεριοχές, οι οποίες δίνουν πραγματικά μάχη και αγώνα να συνεννοηθούν με τις υπηρεσίες ενός Δήμου, να βοηθήσει ο Δήμος, να μην πηγαίνουν από το δημοτικό κοινοτροφείο να τα παίρνουν τα σκυλάκια και μετά να μην ξέρουμε πού καταλήγουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε να έχουν πάντα σε όλες τις περιοχές πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα σκυλάκια. Υπάρχει, εμείς έχουμε συναντήσει το διάλογο, στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες συμμετέχοντες από δεκάδες οργανώσεις και φορείς, εθελοντές, επαγγελματίες, δήμαρχοι, αν σας δείξω τον κατάλληλο ευρύτατος. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε ακούσει αντιδημάρχους να παραπονούνται
ότι η ζωοφιλική οργάνωση που της περιοχής τους δεν τους δίνει κανένα λογαριασμό. Παίρνει ουσιαστικά τα λεφτά με βάση τα παραστατικά, αλλά δεν φαίνεται πουθενά που πηγαίνουν. Έχω ακούσει το αντίθετο. Ζωοφιλικές οργανώσεις από τις μεγαλύτερες να καταγγέλνουν δημάρχους ότι έχουν επιλέξει μια δίθεν ζωοφιλική οργάνωση, η οποία δεν είναι πουθενά, δεν εμφανίζεται, και η οποία όμως οργάνωση αυτή παίρνει αυτά τα χρήματα πάλι ανεξέλεγκτα και η πραγματική ζώοφιλη της περιοχής είναι έξω από αυτή τη συμφωνία. Η περίθαλψή τους κακοποιημένων ζώων που βρίσκονται στον δρόμο, η στήρωσή τους που κρίνεται πάρα πολλές φορές απαραίτητη για να λυθεί το ζήτημα αυτό με τα δέσποτα, θα χρηματοδοτείται από την πολιτεία πώς? Αλλά εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι πέρα από τη συμμετοχή για τη φιλοξενία και την ευζοία των φιλοζωικών οργανώσεων, η στήρωση και η περίθαλψη είναι ιατρικές πράξεις και θα γίνονται βέβαια από συμβεβλημένους κτηνίατρους, είτε που οι οποίοι έχουν τη συνεργασία με αυτές τις ζωοφιλικές οργανώσεις, αλλά οι οποίοι φυσικά θα πληρώνονται από το Δήμο, από αυτό το ταμείο. Μάλιστα. Κύριε Τσιρόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, το οποίο, να ξέρετε, αγγίζει την πλειοψηφία των Ελλήνων, έχετε τα σημαντικότερα δίκιο. Θέματα, και γι' αυτό να ξέρετε ότι υπήρξε και προσωπικό ενδιαφέρον κεντρικά δηλαδή στην κυβέρνησή μας. Δεν ήταν απλά και μόνο μια πρωτοβουλία. Και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό γνωρίζουμε ότι ήταν και έχω σε συνεννόηση μαζί σας. Ακριβώς, γιατί έχουμε κάνει και δύο συσκέψεις στο Μαξίμου για το θέμα. Και κάθε πρωί εμείς που κάνουμε τις συνδέσεις με την περιφέρεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Πρωθυπουργό. Κύριε Τσιρόνη, είχαμε πάρα πολλά θέματα με κακοποιήσεις ζώων στην περιφέρεια και όχι μόνο. Και πραγματικά, όταν πληροφορηθήκαμε με τη Μέρη αυτή την πρωτοβουλία, όπου αυστηροποιεί, αλλά δίνει και άλλες λύσεις, δεν είναι μόνο οι ποινές, αλλά είναι και οι λύσεις. Ακριβώς, να δώσουμε διέξοδο στο πρόβλημα. Γιατί το να δώσω αυτή τη στιγμή μια ποινή σε ένα Δήμο, γιατί δεν περισέλεξε τα νεκρά ζώα. Μόνο τιμωρητικά, όταν υπάρχει καμία δομή για νεκρά ζώα. Ακριβώς. Και σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, όταν βρίσκει η αστυνομία νεκρό ζώο στην άσφαλτο. Πού το πάει? Να, έχετε δίκιο. Πουθενά, πού το πάει? Γιατί δεν θέλω να πω, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε τη διέξοδο. Πρώτα με τη διέξοδο και τη διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα, και μετά ο πολίτης νιώθει ασφάλεια να πει: ναι, παιδί μου, και εγώ συνολικά μου κοστίσει αυτή η ιστορία και ένα δεκάρικο το χρόνο, χαλάλι να πει ο ζωόφιλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε στο θέμα όμως και θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.